Μήπως θέλεις να φτιάξεις ένα σινεμά στο σπίτι σου? Σου έχω την ιδανική νομίζω λύση σήμερα εδώ πέρα από την ViewSonic, μιας και έχουμε έναν προτζέκτορα ο οποίος είναι αρκετά τουμπανιάρικος και σε χαρακτηριστικά και σε τιμή που θα την πούμε στη συνέχεια, που πραγματικά μπορεί να μετατρέψει το σπίτι σου σε ένα σινεμά, μιας και μπορούμε να βγάλουμε πολλές ίντσες από εδώ πέρα και πολύ ποιοτική εικόνα. Πριν όμως περάσουμε στον προτζέκτορα, να περάσουμε στο Good Offer 24, το site που θα βρούμε κλειδιά για Windows στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εκεί μέσα έχει Windows 10, Windows 11 αλλά και Office, και μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό JUST για να έχετε 30% επιπλέον έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά και αν κάνετε. Τσεκάρτε τα link που έχω κάτω στην περιγραφή. Για την ακρίβεια λοιπόν, στα χέρια μου έχω τον ViewSonic X2, ο οποίος είναι ένας πολύ δυνατός Full HD προτζέκτορας, ο οποίος θα του πω κατευθείαν μπορεί να φτάσει και μέχρι 3100 lumen και έχουμε LED λάμπα εδώ μέσα πίσω από τον φακό. Τα 3100 lumen που μπορεί να φτάσει είναι πραγματικά. Δεν είναι αυτά που έχουμε δει σε οικονομικούς προτζέκτορες που λένε «Α, φτάνει ξέρω εγώ 3-4000 lumen». Εδώ πέρα όντως είναι κανονικό το νούμερο και η φωτεινότητα που μπορεί να φτάσει ο συγκεκριμένος προτζέκτορας είναι πολλά level παραπάνω. Πάμε όμως να τον δούμε λίγο καλύτερα και θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να τσεκάρουμε αρχικά τι συμβαίνει. Στο μπροστινό μέρος, το μόνο πράγμα που θα συναντήσουμε είναι ο φακός, που από εδώ πέρα στην ουσία βγαίνει έτσι η εικόνα, βρίσκεται η λάμπα εκεί από πίσω και κατευθείαν αυτό που θα δούμε εδώ πέρα είναι ότι κουνιέται και λίγο μέσα έξω. Γιατί κουνιέται μέσα έξω? Γιατί στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε και οπτικό zoom εάν χρειαστεί. Στην ουσία στο πάνω μέρος αυτό που θα συναντήσουμε είναι μία ροδέλα για να κάνουμε focus, έχουμε manual focus, παρόλα αυτά όμως δεν χρειάζεται να την κουνάμε πάρα πολύ, δηλαδή βλέπετε εδώ είναι στο τέρμα, εδώ πάλι έχει τερματίσει και γίνεται πάρα πολύ smooth και εύκολη η όλη έτσι κατάσταση. Και εδώ έχουμε ένα δεύτερο δαχτυλίδι που αυτό εδώ, όπως βλέπετε, μετακινείται μέσα έξω, που είναι να κάνουμε zoom. Αν θελήσουμε δηλαδή, έχουμε πιο κοντά ή πιο μακριά το πανί, μπορούμε να κάνουμε ένα zoom και ξεζoom. Το καλό που έχει είναι ότι είναι οπτικό, όπως είπα πάλι, που αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται η εικόνα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και digital zoom in, zoom out για να κάνουμε έτσι και μια ακόμη μεγαλύτερη διόρθωση. Στο πάνω μέρος επίσης, πέρα από τα δαχτυλίδια που είδαμε προηγουμένως, έχουμε και κάποια κουμπιά για να κάνουμε έτσι βασικό χειρισμό. Έχουμε ένα on-off και μετά έχουμε ένα σταυρόνιμο για να χειριζόμαστε τα μενού, να αλλάζουμε mode εικόνας και τα σχετικά. Οπότε έχουμε και ένα βασικό χειρισμό πάνω από τον προτζέκτορα. Να περάσουμε τώρα και στο πίσω μέρος να τσεκάρουμε λίγο τι υποδοχές έχει ο συγκεκριμένος προτζέκτορας. Και ξεκινάμε όπου βλέπουμε δύο jack υποδοχές, οποίες είναι audio in και out. Στη συνέχεια έχουμε μία RS 232 που δεν θα τη χρησιμοποιήσετε πολλοί από εσάς εκεί έξω. Μία service USB που δεν είναι πάλι για να την χρησιμοποιούμε εμείς. Έχουμε δύο HDMI 2 για να συνδέουμε οποιαδήποτε συσκευή θέλουμε. Έχουμε μία Type-C υποδοχή που με αυτήν εδώ τώρα μπορούμε να συνδέσουμε είτε κάποιο κινητό, είτε κάποιο tablet, είτε και κάποιο switch. Αν θελήσουμε το συνδέουμε κατευθείαν εκεί πάνω. Και η τελευταία υποδοχή που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχουμε και μία USB που εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε ένα φλασάκι και για παράδειγμα να δούμε μια ταινία κατευθείαν μέσα από το φλασάκι. Φυσικά έχουμε και το κλασικό βίσμα τροφοδοσίας που έχουμε και στους υπολογιστές. Επίσης έχουμε και ασύρματη συνδεσμολογία, μιας και έχουμε Wi-Fi που μπορούμε να το συνδέσουμε γιατί έχει και smart λειτουργίες, έχουμε Bluetooth 4,2 που αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνδέσουμε και κάποιο έτσι ασύρματο ηχείο αν θελήσουμε για να έχουμε καλύτερο ήχο. Παρ' όλα αυτά αυτό που θέλω να σχολιάσω όμως είναι και τα ηχεία που έχει στο εσωτερικό του. Έχουμε δύο εξάβατα Harman & Kardon τα οποία είναι αρκετά δυνατά που δεν το περίμενα. Πέρα από τη δύναμη που έχουν όμως είναι και αρκετά ισορροπημένα, δηλαδή και στο μέγιστο να τα βάλεις δεν παραμορφώνουν και έχουν πολύ καλή ποιότητα ήχου, οπότε και κάποιο εξωτερικό ηχείο, κάποια ηχομπάρα να μην έχεις, μπορείς πραγματικά να δεις μια ταινία με τα ηχεία που έχει προεγκατεστημένα. Όπως είπαμε όμως με το Bluetooth μπορείς να βάλεις και ασύρματα οποιοδήποτε έτσι ηχοσύστημα θέλεις. Στο κάτω μέρος δεν έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε κάποιες υποδοχές για να βάλουμε τη βάση άμα θέλουμε να τον κρεμάσουμε π.χ. από τον τοίχο μας ή το ταβάνι, και έχουμε εδώ πέρα και ένα έτσι ποδαράκι μερικής ή ολικής ανύψωσης για να μπορούμε να ρυθμίσουμε λίγο έτσι το ύψος που θέλουμε να έχει ο προτζέκτορας, αν θέλουμε να το βάλουμε σε κάποιο τραπέζι και θέλουμε, ξέρω εγώ, να έχει μια κλίση να ρίχνει πιο πάνω την εικόνα. Μέσα στη συσκευασία τώρα τι θα συναντήσουμε? Έχουμε ένα κλασικό HDMI καλώδιο για να συνδέσουμε έτσι οποιαδήποτε συσκευή θέλουμε. Έχουμε ένα καλώδιο Type-C σε Type-C, όπως είπαμε, για να βάλουμε switch, κάποιο τηλέφωνο, κάποιο tablet κτλ. Έχουμε το καλώδιο τροφοδοσίας
Και έχουμε και το χειριστήριο, το οποίο χειριστήριο είναι αρκετά ποιοτικό, πλαστικό αλλά στιβαρό χειριστήριο, το οποίο μάλιστα έχει και μία επικάλυψη για να μην μένουν βακτηρίδια εδώ πάνω, οπότε έχει σκεφτεί και λίγο την υγεία μας εδώ πέρα η ViewSonic. Και αυτό που έχει επίσης είναι ότι όταν το ανασηκώσουμε το χειριστήριο φωτίζει, οπότε μπορούμε να το χειριστούμε άνετα και μέσα στο σκοτάδι. Και το τελευταίο που μας έχει μέσα στη συσκευασία και θέλω να το σχολιάσω είναι αυτό το χαρτάκι που στην ουσία μας έχει οδηγίες για το V-Color Tuner, που στην ουσία μπορούμε να ρυθμίσουμε δικά μας ξεχωριστά προφίλ χρωματισμού ανάλογα με τις δικές μας ανάγκες. Πάρα πολύ βασικό, που εννοείται οι οικονομικότεροι projectors έχουν πολύ τυπική ρύθμιση χρωμάτων. Εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε με λεπτομέρειες ακριβώς όπως θέλουμε εμείς την εικόνα. Να τσεκάρουμε λίγο και το UI που έχει ο συγκεκριμένος εδώ πέρα έτσι projectors και να δούμε λίγο πώς δείχνει γενικότερα. Αρχικά στο πρώτο έτσι μενού που βλέπουμε ότι έχει κάποιον έτσι ενσωματωμένο player για να μπορούμε να παίξουμε τις ταινίες μας όπως είπα μέσα από το USB. Παρ' όλα αυτά όπως είπαμε επειδή έχει και smart λειτουργίες μπορούμε να βάλουμε και διαφορετικές έτσι εφαρμογές. Έχουμε κατευθείαν Bluetooth, screen mirroring, αν θέλουμε να του στείλουμε κάποια εικόνα από το κινητό μας να προβάλλεται κατευθείαν στον προτζέκτορα. Έχουμε εδώ πέρα να το συνδέσουμε Wi-Fi και έχουμε και κάποια storage cleaner και accelerate που στην ουσία κάνει μια καθάριση στη RAM και στον εσωτερικό του χώρο που παρεμπιπτόντως έχει γύρω στα 10 GB, οπότε μπορούμε να περάσουμε και στο εσωτερικό του κάποια ταινία και να την δούμε χωρίς να την έχουμε σε φλασάκι. Αυτό που θέλω να σχολιάσω επίσης είναι ότι έχουμε και διάφορες έτσι ευκολίες στις ρυθμίσεις, δηλαδή μπορούμε να έχουμε κάποιο αυτόματο keystone, δηλαδή ανάλογα την κλίση που θα έχει ο projector να το ρυθμίζει αυτόματα στο πανί, είτε μπορούμε να βάλουμε και κάποιο manual που θέλουμε εμείς ανάλογα τις ανάγκες που έχουμε. Εγώ το έχω αφήσει το αυτόματο, το έχει ρυθμίσει μόνος του και το έχει βρει. Εννοείται μπορούμε να κάνουμε και άλλη ρύθμιση στις γωνίες ανάλογα το πανί μας, αν το βλέπουμε από κάποια έτσι περίεργη κλίση, περίεργη γωνία, μπορούμε να το ρυθμίσουμε και αυτό επίσης. Όπως έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, digital zoom, αν θελήσουμε, πέρα από το οπτικό που έχουμε. Οπότε γενικότερα την εικόνα μπορούμε να την προβάλλουμε ακριβώς όπως θέλουμε εμείς. Φυσικά έχει διαφορετικά color mode, που όπως είπαμε μπορούμε να τα φέρουμε πολύ στα μέτρα μας και γενικότερα έχουμε διάφορες ρυθμίσεις και για το power management και για τον ήχο να συνδέσουμε κάτι εξωτερικά Bluetooth. Όπως βλέπετε επίσης μπορούμε να του στείλουμε και 3D σήματα αν θέλουμε να παίξουμε κάποια έτσι τρισδιάστατη ταινία. Οπότε γενικότερα από ρυθμίσεις είναι full εξοπλισμένος και μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα όπως θέλουμε εμείς. Από θέμα εφαρμογών τώρα έχει ένα μενού εδώ πέρα με κάποιες έτσι προεπλεγμένες αγαπημένες εφαρμογές βασικά που του έχουμε θέσει εμείς. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και ένα App Store που μπορούμε να εγκαταστήσουμε και άλλες έτσι εφαρμογές. Το συγκεκριμένο ναι μεν τρέχει κάποιο Android 9 από ό,τι έχω καταλάβει ο συγκεκριμένος προτζέκτορας. Παρ' όλα αυτά έχει κάποιο skin από πάνω της ViewSonic, οπότε έχουμε και συγκεκριμένες επιλογές στις εγκαταστάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε Netflix, έχουμε SmartTube που το συγκεκριμένο είναι αντί για το YouTube. Δεν υποστηρίζει YouTube για κάποιο λόγο, παρ' όλα αυτά έχουμε το SmartTube που μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια λειτουργία, Twitch, Kodi και γενικότερα έχουμε διάφορες εδώ πέρα επιλογές. Είναι λίγο φτωχό, θα ήθελα να μου είχε περισσότερες εφαρμογές να εγκαταστήσω. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο projector, οι πιο πολλοί φαντάζομαι που θα αγοράσετε και θα δώσετε αυτά τα χρήματα, είναι για να το συνδέσετε με μια HDMI και να του στέλνετε την εικόνα κατευθείαν όπως θέλετε έτσι εσείς. Αλλά, όπως είπα πάλι, έχουμε κάποιες εφαρμογές που μπορούμε να εγκαταστήσουμε. Για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει και Chrome. Να τσεκάρουμε εδώ πέρα, για παράδειγμα, το SmartTube πώς δουλεύει. Βάλε το καλύτερο κανάλι του κόσμου, Βασίλη. Το καλύτερότερο κανάλι της γης θα βάλω. Θα βάλουμε εδώ πέρα έτσι το μπαρμπαμπίλιο για να δούμε λίγο πώς παίζει ο προτζέκτορας. Ας πούμε αυτή τη στιγμή βλέπουμε περίπου στις 100 ίντσες στο 1,5 μέτρο προβολής, απόστασης βασικά από το πανί προβολής, μιας και είναι και αρκετά short throw ο συγκεκριμένος προτζέκτορας, δηλαδή στο 1,53 βγάζει 100 ίντσες. Οπότε στα 2 μέτρα, ξέρω εγώ, μπορούμε να έχουμε 120-130 ίντσες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον πάμε πολύ πίσω για να έχουμε έτσι μεγάλη εικόνα. Και παρότι είναι Full HD η εικόνα, δεν το καταλαβαίνεις. Έχω δει διάφορους Full HD προτζέκτορες και αλήθεια είναι αυτή την ποιότητα δεν την είχανε. Αν μου έλεγες ότι είναι 4K ο προτζέκτορας, θα σου έλεγα ναι. Και αυτή τη στιγμή μάλιστα που κάνουμε το γύρισμα και βλέπετε την εικόνα που βλέπετε εσείς, από πίσω μου έχω παράθυρα τα οποία φωτίζουν κατευθείαν πάνω στο πανί.
και παρόλα αυτά τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Ίσως την κάμερα να βλέπετε λίγο να κάνει σαν ένα κυματισμό. Αυτό είναι flickering, το οποίο δεν το βλέπεις με το ανθρώπινο μάτι. Απλά η κάμερα, επειδή δεν συγχρονίζει τα hertz που βγάζει ο προβολέας με τα hertz που δουλεύει η κάμερα, εκεί πέρα μπορεί να γίνεται ένα μπέρδεμα. Παρόλα αυτά όμως, η εικόνα που έχει, η φωτεινότητα που έχει είναι εξαιρετική, όπως επίσης και τα χρώματα που βγάζει είναι πάρα πολύ καλά. Αν κλείσουμε τώρα και πάμε πίσω, βλέπετε ότι είναι αρκετά ομαλός στο πώς δουλεύει, δηλαδή δεν έχει κολλήματα κτλ. Όπως είπαμε, μπορούμε να έχουμε το Netflix, μπορούμε να έχουμε και VLC για να παίζουμε πιο άνετα τις ταινίες μας και να υποστηρίζουμε και υπότιτλους. Όπως επίσης έχει και κανονικό Chrome που μπορούμε να το συνδέσουμε έτσι ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Γενικότερα από την εμπειρία που είχαμε με το συγκεκριμένο projector, αυτό που έχω να πω είναι ότι έμεινα παραπάνω από ικανοποιημένος, γιατί ξαναλέω, το Full HD δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ποιοτικό. Έχω δουλέψει άλλους Full HD projectors και όταν έβαζες πολλές ίντσες έβλεπες τα πίξελ. Εδώ πέρα η ViewSonic έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο θέμα ανάλυσης. Εννοείται ότι υποστηρίζει και 4K υλικό. Αν βάλεις μέσα ταινίες θα τις παίξεις χωρίς προβλήματα. Έκανα και αυτή τη δοκιμή, οπότε θα είμαστε κομπλεκέ από αυτό το κομμάτι. Και γενικότερα είναι ένας πιο premium προβολέας που θέλει κάποιος να φτιάξει όντως μια πιο σοβαρή κατάσταση στο χώρο του για να βλέπει τις ταινίες του με 150 και 200 ίντσες και να μην μείνει σε μια 50, 60, 70 τηλεόραση. Αφού τον είδαμε λοιπόν, είδαμε spec, είδαμε πώς δείχνει ο συγκεκριμένος έτσι προτζέκτορας που πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα εικόνας, να μιλήσουμε και για το τελευταίο χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, που είναι και η τιμή. Ο συγκεκριμένος παίζει γύρω στα 1500 ευρώ. Σίγουρα δεν είναι ένας οικονομικός προτζέκτορας και σε αυτά τα χρήματα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Παρ' όλα αυτά, αν και έχουμε το Full HD της υπόθεσης, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα εικόνας, έχουμε πολύ καλή φωτεινότητα, ηχεία, συνδεσιμότητα. Σίγουρα θα ήθελα να ήταν έτσι λίγο πιο πολύ smart για τα χρήματα που δίνουμε. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο projector θα το πάρει κάποιος που ξέρει τι θέλει να αγοράσει και θέλει να βάλει κάτι ποιοτικό και σωστό στο σαλόνι του ή γενικότερα στο δωμάτιο που θέλει να κάνει σινεμά στο σπίτι του. Όπως και να έχει, τον ViewSonic X2 θα έχω εγώ ένα link για να το τσεκάρετε καλύτερα και για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να τον αγοράσετε κάτω στην περιγραφή. Επίσης, να κάνετε μια εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο, κάντε ένα like γιατί βοηθάει με τον αλγόριθμο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!